ερμητικά κλειστό το σπίτι της Σοφίας Κοκοσαλάκη στα Ρούστικα Ρεθύμνου, την ιδιαίτερη πατρίδα της διεθνώς καταξιωμένης σχεδιάστριας μόδας που έφυγε νωρίς. Δεν πρόλαβε φέτος να επισκεφθεί την ιδιαίτερη πατρίδα της, εκεί που βάπτισε και το μονάκριβο παιδί της και όπως συνήθιζε να λέει ότι στα 89 της θα μετακόμιζε στα Ρούστικα, τον τόπο που τόσο αγάπησε και σαν ένα μικρό αντίδωρο αποφάσισε να γίνει φωτογράφηση με τις δημιουργίες της επί τόπου. Αγαπούσε πάρα πολύ το χωριό και μάλιστα έλεγε ότι είναι από τα Ρούστικα και το ίδιο και η οικογένειά της, είχαν φτιάξει εδώ το σπίτι, ερχότανε. Πάρα πολύ καλή οικογένεια όλοι και τα αδέρφια της, οι γονείς της. Και αγαπούσε πάρα πολύ τον τόπο. Μόνο θλίψη και μια καλή κουβέντα για τη Σοφία Κοκοσαλάκη στα Ρούστικα, όπου με το χαμόγελο χαιρετούσε πάντα όλους τους χωρικούς που τόσο υπερήφανοι νιώθουν για την κυρία αυτή της μόδας που γνωστοποίησε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και μέσα από τις εμπνεύσεις της διεθνώς στις μεγάλες πασαρέλες, η οποία όμως έφυγε τόσο νωρίς στα 47 της χρόνια. Η Σοφία ήταν ένας πολύ ταπεινός και καλός άνθρωπος εδώ πέρα. Ερχόταν κάθε καλοκαίρι από την Αγγλία, καθόταν εδώ πέρα 15-20 μέρες, της άρεσε πάρα πολύ ο τόπος, το χωριό, ένα ταπεινό άτομο, καλοί άνθρωποι, καλή οικογένεια. Το χωριό λυπάται για το συμβάν, αλλά δυστυχώς έτσι είναι η ζωή. Η Σοφία Κοκοσαλάκη ήλκε την καταγωγή της από τα Ρούστικα Ρεθύμνου και τον Κρουσόνα Ηρακλείου. Με αφορμή το θάνατο της διεθνούς φήμης σχεδιάστριας μόδας Σοφίας Κοκοσαλάκη, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής. Μια διεθνούς φήμης πρεσβευτής της χώρας μας στο εξωτερικό, αφού κατάφερε να ξεχωρίσει στον κόσμο της μόδας, προβάλλοντας τα διαχρονικά πρότυπα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Πάνω απ' όλα όμως μια νέα γυναίκα με καινοτόμο πνεύμα που είχε ακόμη να προσφέρει πολλά. Καλό ταξίδι, Σοφία. Ενώ παράλληλα το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου συμμετέχει στη θλίψη για το θάνατο της κορυφαίας Ελληνίδας σχεδιάστριας Σοφίας Κοκοσαλάκη, που εκπροσώπησε επάξια τον ελληνικό πολιτισμό μέσω του πλούσιου έργου της στον κόσμο της μόδας. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου είχε τη χαρά να φιλοξενήσει έργα της τον Μάιο του 2018 στην περιοδική έκθεση που συνόδευσε την ημερίδα με θέμα Contemporary Minoans. Ο μινωικός πολιτισμός εμπνέει σύγχρονους δημιουργούς. Εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Είδες άνθρωπος καλός, καλή γυναίκα.